σχολείο. Αυτά όμως και αφορά και την περίπτωση κινδύνου και την περίπτωση απειλητικής απειλής προς το σχολείο. Ναι. Να δούμε όμως τι έγινε. Με αφορμή αυτά όλα που έγιναν, προφανώς και κάποιοι διευθυντές δεν ήξεραν, δεν έδρασαν σωστά. Με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη μεγάλη πλειοψηφία που έδρασε, γιατί όντως εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα, και να ευχαριστήσω και την ομάδα εδώ του Υπουργείου που έδρασε εντάχιστα σε συνεργασία με την αστυνομία, την οποία ευχαριστούμε. Όντως έγιναν οι έλεγχοι και δεν μιλάμε για απειλή σε ένα σχολείο, δύο ή πέντε. Ήταν όλα σχεδόν τα σχολεία, πλην των τεχνικών σχολών που δεν έχουν το email το ίδιο, στην ίδια ιστοσελίδα, πλην των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολών. Όλα τα άλλα δέχτηκαν αυτό το απειλητικό email. Για τα email πάλι, τις ηλεκτρονικές αν θέλετε διευθύνσεις, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι βεβαίως αναρτημένα, όπως και τα τηλέφωνα των σχολείων για σκοπούς επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων και κυρίως των γονιών. Είναι σημαντικό να είναι αναρτημένα και να μην σκοπούμαστε. Πιο σημαντικό είναι να διαβάζονται βεβαίως από τις γραμματείες των σχολείων. Να πούμε ότι δεν γίνεται να μην διαβάζονται. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι πάρα πολλές από τις εγκυκλίους μας και τις οδηγίες μας πάνε μέσω email, κυρία. Να. Δεν περιμένουμε να πάνε με fax, γιατί δεν λειτουργούν τα fax. Άρα το email το βλέπει καθημερινά, εάν όχι ο διευθυντής ή η διευθυντική ομάδα, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα, γι' αυτό και ανταποκρίθηκαν. Δεν υπήρξαν όμως σχολεία στα οποία δεν διαβάστηκε αυτό το. Υπήρξαν σχολεία που διαφοροποίησαν την αντιμετώπιση. Γι' αυτόν ακριβώς, επειδή για μας το πρώτο είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Λέμε ότι είχαμε και σήμερα το πρωί μια μεγάλη συσκέψη με όλους και ξεκαθαρίσαμε ότι είναι δύο-τρία σημεία που πρέπει να βελτιωθούν στο πρωτόκολλο σε συνεργασία πάντα με την αστυνομία. Εκείνοι είναι οι αρμόδιοι και οι ειδικοί και τους είδαμε πάρα πολύ πρόθυμους να μας βοηθήσουν στις περιπτώσεις μαζικής, αν θέλετε, απειλής. Ναι. Δεν την είχαμε ευτυχώς ποτέ προηγουμένως και ελπίζουμε να μην την έχουμε ξανά. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα διαφοροποιημένο στάδιο στο υφιστάμενο πρωτόκολλο. Γενικότερα, τα θέματα ρόλων και ευθυνών είναι αρκετά ξεκάθαρα. Παρόλα αυτά, φάνηκε πως πρέπει ξανά από το Σεπτέμβρη να έχουμε συστηματικά επιμορφώσεις, έτσι ώστε υποχρεωτικά όλα τα στελέχη του σχολείου να ενημερωθούν από πρώτο χέρι, να κρατούν και στο χέρι. Μα και κάθε εκπαιδευτικός. Κυρία Μιχαλή, στέκομαι σε εκείνο που είπατε ότι έλαβαν αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα το απειλητικό όλα τα σχολεία πλην των τεχνικών. Εγώ αν ήμουν όμως στη διεύθυνση του Υπουργείου ή και στην αστυνομία, θα πήγαινα και εκεί. Γιατί που ξέρω ότι δεν γινόταν αυτό έτσι για την περισπασμό και δεν υπήρχε η απειλή σε αυτά που δεν εστάλεις. Λέω τώρα εγώ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του ηγέτη, ακόμα και διευθυντής να ήμουν σε έναν άλλο σχολείο και δεν είδα το μήνυμα, θα έπρεπε να αναλάβω δράση. Βεβαίως και αρκετούς που ξέρω το έχουν κάνει ευτυχώς. Ότι πρέπει να γνωρίζουμε κιόλας ότι ένα πρωτόκολλο δεν θα πει το κάθε τι στον καθένα. Βγάλε τώρα τα παιδιά έξω και αν έχει ήλιο να πούμε δώσ' τους νερό να πιούν, εννοείται ότι πρέπει αυτό να γίνει. Να. Ή προστάτευσε τα παιδιά σε χώρο που δεν θα κινδυνεύουν. Συνεπώς θεωρούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία όντως έδρασε, το πρωτόκολλο είναι εκεί και λειτουργεί και θα το επικαιροποιήσουμε περαιτέρω σε συνεργασία πλήρως με την αστυνομία. Το λέω γιατί ακριβώς όταν έτσι έτρεχε η εκπομπή, είπα τώρα θα δω όταν πάω και εγώ σπίτι. Τη πληροφόρηση έλαβαν οι δικές μου οι κόρες. Πέραν από μια καταγγελία, έτσι ανοιχτή επιστολή που έχω εδώ από μητέρα από δημοτικό σχολείο στη Λευκωσία, που εδώ τα παιδιά είχαν πάει σε μια εκδρομή στη Λεβέντιο Πινακοθήκη και όταν συνέβαινε αυτό, επέστρεψαν αντί να τα αφήσουν κάπου κλπ. Υπήρχε μια σύγχυση και ήδη αυτή η μητέρα, μάλιστα, βάζει και εισηγήσεις για καλύτερη ενημέρωση, επικοινωνία. Σαφή προβλήματα. Ακόμα και εδώ θα πρέπει να. Νομίζω ότι στο κάθε σχολείο θα έχει κάτι να πει, αν φιλοξενούσαμε εδώ από κάθε σχολείο. Ναι, στο δικό μας, εν προκειμένου, πρώτα έπαιξε το κουδούνι τρεις φορές ότι ήταν σεισμός. Νομίζω πήγαν τα παιδιά κάτω από το θρανείο, μου είπε η κόρη μου μια. Μέχρι να ενημερωθούν. Μέχρι να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί τι θα γίνει. Όλο αυτό ότι να μην ανησυχούν είναι μια άσκηση στα παιδιά. Μέχρι το μεσημέρι, βεβαίως, που συναντήθηκα με τα παιδιά της Λέσχης που έπρεπε να τα πάρουν οι γονείς τους, έμαθαν όλοι για αυτή την απειλή της βόμβας. Η αλήθεια υπήρχε κακοδιά. Σε όλα τα σχολεία το διαβάζω αυτό. Ενώ το αρχικό ήταν να μην πανικοβληθούν τα παιδιά. Έγινε όλο αυτό. Να αφήσουμε και αυτόν ότι μια πλευρά σημαντική της επιμόρφωσης που κάνουμε και την οποία αποφασίσαμε και σήμερα να ενδυναμώσουμε είναι η διαχείριση κινδύνων, η διαχείριση κρίσης από πλευρά της εκπαιδευτικής μας ψυχολογίας. Άρα σε αυτή την προσπάθεια θα συμμετέχει ενεργά και η εκπαιδευτική ψυχολογία στη στήριξη της ψυχολογική των παιδιών, να μην υπάρχει πανικός. Γιατί ξέρετε, στις κρίσεις
Ο χειρότερος εχθρός είναι ο πανικός. Συνεπώς και στους εκπαιδευτικούς και στα διευθυντικά στελέχη αλλά και στα παιδιά θα υπάρχει και αυτή η στήριξη, η οποία φαίνεται πως χρειάζεται βελτίωση. Η σημερινή συσκέψη μας η εσωτερική κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα, ότι θέλουμε επικαιροποίηση πρωτοκόλλου, ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις. Δεύτερο, συνεχή και συστηματική επιμόρφωση και ενημέρωση κάθε ταχτά χρονικά διαστήματα, όχι μια φορά το χρόνο ή δύο. Και τρίτον, την πλευρά αυτή που έχετε θίξει κι εσείς, της ψυχολογικής, αν θέλετε, στήριξης όλων των εμπλεκομένων. Ναι, και οι γονείς είναι ένας μεγάλος παράγοντας που μπορεί να είναι και πρόσθετος ο πανικός όταν μαζεύτηκαν σε κάποια σχολεία για να πάρουν τα παιδιά τους. Όμως, σέβομαι αυτό που λέτε, διότι αν μου λέγατε ότι πήγαν όλα τέλεια, τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα όπως ήταν η αρχική ενημέρωση, θα είχαμε πρόβλημα. Ας πούμε ότι εξ αφορμής αυτής της κατάστασης θα βελτιωθούμε. Τα σχολεία μας θα βελτιωθούν. Βεβαίως. Διότι... Ευτυχώς, κυρία Σάβα, θα λειτουργήσει θετικά αυτό που έγινε. Μέσα στην τραγικότητα του συμβάντος, για μας είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αρπάξουμε για να βελτιωθούμε όλοι. Μάλιστα. Τώρα, εξηγήστε μας λίγο όμως αυτό που συνέβη με τις λέσχες μετά. Η απόφαση να μην λειτουργήσουν, να πάρουν τα παιδιά, να μην τα πάρουν. Τι διαφορετικό θα συνέβαινε? Είχαν βγει ανακοινώσεις επίσημα, γιατί το αρμόδιο σώμα και το πρωτόκολλο λέει ότι ενημερώνουμε την αστυνομία και η αστυνομία βγάζει τη σχετική ανακοίνωση. Να. Βγήκε η ανακοίνωση πριν τη μία από ό,τι έχω ενημερωθεί. Συνεπώς δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην λειτουργούσαν οι λέσχες. Είναι ένα θέμα το οποίο. Γιατί λειτουργήσαν διαφορετικά, αν θέλετε. Αυτό είναι το θέμα. Διότι εκεί πήγε η ανακοίνωση έγινε... ότι δεν ισχύει κάτι, δεν είναι υψηλού κινδύνου, είναι χαμηλής επικινδυνότητας. Συνεχίζεται η διερεύνηση όπως μας ενημερώνει βεβαίως η αστυνομία. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά συνέχισαν κανονικά και θα έπρεπε να συνεχίσουν. Όχι, άλλο λέω. Οι λέσχες, ποιος είναι, αν θέλετε, η αρμόδια διεύθυνση που πήρε μια διαφορετική. Ναι, δεν είναι το Υπουργείο, απλά είμαστε σε επικοινωνία και με τις σχολικές εφορίες και με τις κοινότητες, τους Δήμους, για να χρησιμοποιούν το ίδιο και να αξιοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο. Μάλιστα. Ναι. Άρα, συνοψίζοντας, εξ αφορμής αυτού του πραγματικά έτσι πολύ σοβαρού περιστατικού, πολύ διότι κανείς δεν ξέρει πότε μια επιλή μπορεί να υλοποιηθεί. Ανησυχούμε οι γονείς το τι στα σχολεία μας αν είναι οχυρωμένα, αν χρειάζεται στο τέλος της ημέρας να γίνονται και έλεγχοι και να υπάρχει σε κάθε σχολείο φρούρηση. Κυρία Μιχαλή. Να πούμε ότι γίνεται και άσκηση κάθε τόσο και αυτές τις ασκήσεις που γίνονται θα τις κάνουμε ακόμα πιο συχνά. Η φρούρηση έχει ήδη αυξηθεί πάρα πολύ και αφορά κυρίως τη μέση. Είναι η πρώτη φορά ή η δεύτερη στην ιστορία μας που είχαμε εμπλοκή και της δημοτικής σε απειλές, ξέρετε. Ναι. Συνήθως γίνεται στη μέση εκπαίδευση αυτήν την περίοδο, σε μεμονωμένες περιπτώσεις σχολείων και αφορούσε, ήταν σε συνδυασμό με τις εξετάσεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μας πούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ναι, εξ αφορμής και του περιεχομένου αυτού του απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος, έτσι. Γι' αυτό το αναδεικνύουμε. Μια διαφορετική προσέγγιση, βεβαίως. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα, κυρία Μιχαλίδου, ακριβώς είμαστε τώρα σε μια περίοδο όπου τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης παρακάθονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις, οι τελειόφοιτοι. Πώς βαίνουν τα πράγματα, διότι υπήρξε στην πρώτη μέρα τα νέα ελληνικά, ειδικά για τους τελειόφοιτους, έτσι παράπονα ότι δεν αρκούσε η ώρα και ότι εδώ είναι να πάρουν απολυτήριο τα παιδιά, δεν πρέπει να διακριθούν οι καλύτεροι. Βεβαίως, απλά να διευκρινίσουμε ότι έγινε η διερεύνηση, δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρό θέμα με το συγκεκριμένο γραπτό. Πρέπει να διαχωρίσω το απαιτητικό γραπτό από το βαθμό δυσκολίας του γραπτού, το δύσκολο ή το μη βατό γραπτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διερεύνηση μας δείχνει ότι ήταν ένα απαιτητικό γραπτό. Ναι. Δόθηκαν οι αναγκαίες οδηγίες στους διορθωτές βεβαίως και επίσης να πούμε ότι τα παράπονα που έχουμε ακούσει δεν ήταν της κλίμακας που θα μας ανησυχούσε. Συνεπώς δώσαμε έμφαση σε αυτόν το συγκεκριμένο στην καταγγελία που έγινε. Έγινε η διερεύνηση, καταλήγουμε ότι δεν ήταν κάτι που εμποδίζει τη διεξαγωγή ή την διόρθωση του γραπτού. Αλλά δώσατε οδηγίες, λέτε, στους διορθωτές συγκεκριμένου. Πέραν τούτου, μέχρι στιγμής πάμε καλά. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει όμως οτιδήποτε. Τι οδηγίες όμως δόθησαν για να είναι πιο ελαστικοί, τι οι οδηγίες στους διορθωτές? Όχι, να μπορέσουν να κοιτάξουν ειδικά τον βαθμό δυσκολίας του γραπτού. Ναι. Και με βάση αυτό να δοθούν, αν χρειαστεί, ιδιαίτερες συστάσεις. Περίπτωση αυτή. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα μαθήματα σε όλες τις τάξεις βαίνουν καλώς? Ναι, μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάτι άλλο. Ανά πάσα στιγμή. Σήμερα είναι τα μαθηματικά, βλέπω εδώ. Ναι. Ναι.
Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο προς το παρόν. Αν συμβεί κάτι εκτός ύλης, που ελπίζουμε να μην συμβεί, έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις με τους θεματοθέτες, με τους επιθεωρητές μας. Παρόλα αυτά, έχουμε τις λύσεις και τις εισηγήσεις πάντα προς όφελος των μαθητών. Να πω επίσης ότι αυτές οι εξετάσεις με το νέο σύστημα αναξιολόγησης μας είναι χρήσιμες, είναι οι μόνες κεντρικές που έχουμε, για να βελτιώσουμε και τον τρόπο διδασκαλίας και να δούμε ξανά την ύλη μας. Και να επαναλάβω ότι αναμένουμε εντός των ημερών και τα νέα μας αναλυτικά προγράμματα, τα επικαιροποιημένα, κυρία Σάβα, που είναι αυτά που αναμένουμε ότι σιγά σιγά θα λύσουν και το πρόβλημα με την πολύ βαρύ φορτωμένη ύλη στα μαθήματα. Ναι, αυτά και για του χρόνου. Τώρα, αντιλαμβάνομαι εδώ ότι οι γραπτές πραγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώνονται 24 Μαΐου, βάσει του προγράμματος ναι, που έχουμε εδώ. Και αρχίζουν οι πανκύπριες. 10. Μετά. Βάλατε τα αγγλικά όμως, γιατί είναι η υπομένη της Πολυκάλπης, έτσι, που δεν θα είναι πολλοί οι μαθητές. Μετά ακολουθεί η Αγία. Έγινε έτσι ένας τεχνικός σχεδιασμός. Ναι. Απλά να πούμε ότι πολλές φορές οι γονείς συγκεκριμένων παιδιών παραπονιούνται με μονομένες περιπτώσεις, γιατί έχουν δύο μαθήματα ή γιατί έχουν δύο συνεχόμενες μέρες μαθήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι σε διεθνείς εξετάσεις μπορεί να μπαίνουν και δύο και τρία μαθήματα την ίδια μέρα. Άρα, ας μην αγχώνουμε τα παιδιά μας με αυτό το θέμα, ας μην τους μεταφέρουμε αυτήν την ανησυχία. Τους αρκεί που δίνουν εξέταση τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να τα βάζουμε και σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι, αλλά βάσει του προγράμματος που βλέπω των Πανκύπριων δεν υπάρχει αυτό το διαδοχικό. Στις Πανκύπριες όχι, αλλά ακούσαμε έτσι 2-3 περιπτώσεις για συνεχόμενα μαθήματα τώρα στο γυμνάσιο. Ναι. Στο γυμνάσιο όμως είναι καθαρά έτσι ένας βαθμός. Δεν είναι μαθητής που θα μείνει. Ακόμα θα και εκεί όμως έχουμε γονείς που ανησυχούν. Μάλιστα. Να μην ανησυχούν λοιπόν. Οι γονείς. Αυτά για φέτος. Από την επόμενη σχολική χρονιά, σε όλες τις βαθμίδες, τι να περιμένουμε, κυρία Υπουργέ? Ξέρω ότι είστε σε μια διαδικασία έτσι επιποδός. Τελειώνει αυτή η σχολική χρονιά, πάμε στην επόμενη. Και εκεί, αν θέλετε, θα έχουμε και δική σας αξιολόγηση, πώς πάνε τα πράγματα, το τι αλλάζει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θέλουμε να δούμε βελτιώσεις, θέλουμε να δούμε την επικέντρωση στις δεξιότητες και τις ικανότητες αντί στη γνώση. Θέλουμε να δούμε δημιουργικότητα και έχουμε βάλει αρκετούς διαγωνισμούς στα σχολεία μας, αρκετά project στα σχολεία μας και θέλουμε να δούμε όλους να μπορέσουν να προβάλλουν αυτές τις καλές πρακτικές, τις οποίες εμείς ζούμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Πάμε σε σχολεία και παρουσίαση από τα ίδια τα παιδιά της δουλειάς τους, άρα η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, ο προφορικός λόγος, η ελληνική γλώσσα είναι εκεί και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Αυτό θα πρέπει να γενικευθεί και να το δούμε συστηματικά τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Τώρα, ένα σχόλιο σε απάντησή σας στη Βουλή, συγκεκριμένα σε ερώτημα του βουλευτή Χαράλαμπου Πουθεοπέμπτου σχετικά με τις απουσίες των παιδιών. Παρατηρείτε, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό και σε άλλες χώρες, μετά την περίοδο του κορονοϊού, ότι υπάρχει αύξηση στις απουσίες? Ναι, είναι γενικό το φαινόμενο, επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία μου συμμετοχή στη διάσκεψη των Υπουργών προχτές, ότι και παιδιά απουσιάζουν συχνότερα γιατί φοβούνται πιο περισσότερο τα θέματα του να νοσήσουν και οι γονείς είναι πιο επιφυλακτικοί. Γενικότερα έχουμε έτσι μια αύξηση στις απουσίες. Αυτό είναι όμως ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε και την επόμενη χρονιά για να δούμε αν είναι μια τάση ή αν απλά συνέβηκε. Ναι. Το 18% είναι σε σχέση με τη μέση εκπαίδευση, είναι όλες οι βαθμίδες. Περισσότερο στη μέση εκπαίδευση. Στη μέση εκπαίδευση. Περισσότερο στη μέση. Που είναι για λόγους αυτές οι απουσίες, αντιλαμβάνομαι, λέτε ότι αν υπάρχει, ξέρουμε στην τάξη υπάρχει πολλά παιδιά κλπ. Επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά οι γονείς τους να μην τους στείλουν στο σχολείο. Πιο εύκολα και να μείνουν στο σπίτι μέχρι να περάσει αυτόν και μετά να φέρουν το πιστοποιητικό του γιατρού τους. Το άλλο που παρατηρείται είναι η επιλογή τους για κατοίκον, αν είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Οπότε και εκεί είδαμε μια αύξηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε αν δεν έχουμε αρκετά στοιχεία μπροστά. Να, είναι όμως κάτι το οποίο προβληματίζει ή πώς ναι, μπορεί βεβαίως, αν και θέλετε... το παρακολουθούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαλίδου. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του ποδοσφαίρου, η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ΓΑΣΥΜΠΗ τη βραδιά του τελικού, που παρακολούθησαν οπαδοί και των δύο ομάδων, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη μετακίνηση οπαδών. Κυβέρνηση, αστυνομία και ΚΟΠ βρίσκονται ήδη σε διάλογο για το καυτό αυτό ζήτημα. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο για την άνοιξη της νέας σεζόν, 5 μήνες μετά την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλου. Μουσική
διαγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε και οι συζητήσεις για το καυτό θέμα της μετακίνησης φιλάθλων για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν ήδη δίνουν και παίρνουν. Το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, λύνοντας σε μεγάλο βαθμό τα χέρια της αστυνομίας. Ωστόσο, παραδοχή όλων των εμπλεκομένων είναι πως η επιβολή του μέτρου θα πρέπει σε κάποια φάση να αρθεί και να επιστρέψουν οι φύλαθλοι στα γήπεδα. Πληροφορίες του Α θέλουν να έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη συνάντηση εκπροσώπων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με τον αρχηγό αστυνομίας, όπου σε αυτήν έγινε ανασκόπηση της ποδοσφαιρικής σεζόν. Επιστολή εξάλλου απέστειλε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στην οποία ζητούσε ενημέρωση από την Ομοσπονδία κατά πόσον το μέτρο θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ, καθώς και για το κατά πόσον υπάρχει πρόθεση για